Δίνεται η εκκίνηση. Έφυγε, δεν έφυγε καθόλου ο Ράμιελ, είναι μέσα στα κουτιά. Τώρα ξεκινάει με πολύ μεγάλη καθυστέρηση. Τη στιγμή που θέλει να οδηγήσει ο Αστρέος, έχετε δίπλα του Όστιν Τέξας, πιο έξω ο Νέξιουμ και ακόμη πιο έξω είναι η Ματίλντα Σλό. Και οι τέσσερις σχεδόν στο ίδιο ύψος, με τον Αστρέο, τον Νέξιουμ και τον Όστιν Τέξας να είναι μπροστά. Και τέταρτη να ακολουθεί η Ματίλντα Σλό σε απόσταση ο Ράμιελ που έφυγε με πολύ μεγάλη καθυστέρηση. Αστρέος και Νέξιουμ τα δύο πρώτα άλογα, πάντα κοντά τους και Όστιν Τέξας. Σιγά σιγά πλησιάζουμε για τα 700 μέτρα. Με τον Αστρέο να προηγείται, τον Νέξιουμ και τη Ματίλντα Σλό να ακολουθούν, ενώ τρέχει λίγο έξω και ο Όστιν Τέξας, ο οποίος είναι τώρα τέταρτος. Αστρέος, Ματίλντα Σλό και Νέξιουμ. Λίγο πριν μπούμε στην τελική ευθεία, με τον Αστρέο να προηγείται και τη Ματίλντα Σλό από το κάγκελο να θέλει να καταδιώξει, πάντα κοντά Νέξιουμ και Όστιν Τέξας. Τελευταία 400 μέτρα διαδρομής, ο Αστρέος προηγείται, προσπαθεί να κάνει ανέβασμα την εξωτερική, Όστιν Τέξας και από το κάγκελο Ματίλντα Σλό κοντά πάντα και ο Νέξιουμ. Αστρέος που θέλει να ξεφύγει, βελτιώνεται συνεχώς από μέσα Ματίλντα Σλό εξωτερικά ως την Τέξας. Αστρέος ο οποίος έχει καλό βήμα δείχνει ότι θα ξεφύγει τον αντιπάλων του. Μάχη γίνεται για τη δεύτερη θέση. Ματίλντα Σλό και ως την Τέξας. Ως την Τέξας από την εξωτερική έρχεται και περνάει στη δεύτερη θέση. Αστρέος ως την Τέξας, Ματίλντα Σλό, τέταρτος Νέξιουμ. Σε απόσταση ο Ράμιελ. Πολύ εύκολη νίκη για τον Αστρέο, το μεγάλο φαβόρι. Για τον ανώτερο, τώρα τι να λέμε, ότι είναι άλλης κατηγορίας ο Αστρέος, δεν είναι για 0-30.